Φίλες και φίλοι του εξονίου, της διαδικτυακής προσπάθειας του κώδικα μυστηρίων, πιο συγκεκριμένα του διαδικτυακού μας καναλιού εξονίου, όπου είχαμε δεσμευθεί ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να σας δείξουμε και το κάνουμε πράξη σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και έρχονται και ακόμη πιο πολλά. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμη νέο βίντεο, όπου είναι μαζί μας ο κεντρικός μου συνεργάτης στον κώδικα μυστηρίων, ο φίλος μου ο Μπιλ από την Αγγλία. Τον ακούσατε στα προηγούμενα δύο οδηπορικά που κάναμε εδώ στην περιοχή του Βόλου, το ένα στη Γορίτσα και το άλλο στα Λεχόνια, το τελευταίο διβδόμαδο. Ο φίλος μου ο Μπιλ ασχολείται πάρα πολύ, το έχει ως χόμπι, με τη μεταφυσική δραστηριότητα στην Αγγλία, με φίλους του συμφοιτητές. Στο παρελθόν έκαναν πολλές έρευνες, έχει δικά του ειδικά μηχανήματα, θα τα δείξουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, EVP και όχι μόνο. Και βίωσε το τελευταίο διάστημα κάτι συγκλονιστικό σε δικούς του χώρους. Συγκεκριμένα σε ένα αγρόκτημα το οποίο έχει, επίσης και σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι που βρέθηκε με συγγενικά πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος ήταν η οικία του είναι. Εκεί όπου βίωσε κάτι με συγγενικό του πρόσωπο, και αυτό συνέβη λίγο μετά το χαμό ενός δικού του κοντινού προσώπου που θα μας πει γι' αυτό. Συγκεκριμένα, στο βίντεο το οποίο βλέπετε, βίωσαν κάτι σχετικά με την περίεργη κίνηση στις κουρτίνες του σπιτιού χωρίς να υπάρχει κάποιο ρεύμα αέρος. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω να πω και περισσότερα. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως. Φίλε Μπιλ, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, Βασίλη. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει, υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε ένα ντοκουμέντο, το μοναδικό βέβαια που έχω σε βίντεο, αν και συνέβησαν κάποια περισσότερα. Ναι. Θα τα εξιστορήσω όμως με τη σειρά όλα. Όπως είπες, έχασα ένα δικό μου πρόσωπο, γι' αυτό είναι ο πατέρας μου, πριν 1,5 χρόνο περίπου. Λοιπόν, μετά από κάποιους μήνες αρχίσαμε να παρατηρούμε κάποια σημάδια. Τα περισσότερα στη δεύτερη οικία, στο δεύτερο σπίτι που έχουμε σε χωριό, αλλά και κάποια στην κύρια κατοικία εδώ πέρα, στο Βόλο. Σου τα είχα αναφέρει στο παρελθόν κάποια από αυτά. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ντοκουμέντο, κάποιο βίντεο πάνω σε αυτά. Ένα παραδείγματος χάρη, κατά σειράς να τα πάρουμε, είναι όταν μπήκαμε, την αδερφή μου, στο σπίτι μέσα, στο χωριό, αυτό το πρώτο σημάδι, και είδαμε ανεξήγητα ένα κάδρο κατεβασμένο και τοποθετημένο αλλού, ενώ δεν μπαίνει κανένας άλλος εκεί πέρα μέσα. Στην αρχή υποθέσαμε ότι ή θα έχει φύγει το καρφί, ή θα έχει κοπεί το πιαστράκι από το κάδρο. Αλλά τίποτα. Καταρχήν ήταν τοποθετημένο σε άλλο σημείο. Αυτό μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ταυτόχρονα, με αυτό το σημάδι, τη συγκεκριμένη μέρα, όταν μπήκαμε στο σπίτι, είδαμε και μια ξεβιδωμένη λάμπα και αυτή τοποθετημένη σε άλλο σημείο. Ήταν η πρώτη φορά που νιώσαμε περίεργα. Νιώσαμε ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Πέρασανε κάποιες εβδομάδες ή κάποιοι μήνες, λογικά, όπως θυμάμαι βασικά, και τη μέρα συγκεκριμένα του πατέρα, κάπου τον Ιούνιο, έρχεται κι άλλο σημάδι. Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο. Ήμασταν εκεί πέρα εγώ, η αδερφή μου, η μητέρα μου, τέλος πάντων έχουμε να διατηρούμε ένα κοτέτσι εκεί, και όλα αυτά στη Μαγνησία έχουν γίνει. Στη Μαγνησία, ναι, εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, και η πόρτα του κοτετσιού έχει δύο σύρτες που κλείνουν και σφραγίζουν καλά. Ήδη επί δύο-τρεις φορές είχα βρει τον ένα σύρτη ανοιχτό, αλλά βέβαια θα μου πείτε, και δίκιο θα έχετε, και εγώ αυτό σκέφτηκα, ότι όταν βρήκα τον ένα σύρτη ανοιχτό, θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί κάποιος να μπήκε μέσα στο κτήμα, ας πούμε, και να το άνοιξε. Ναι, λογικότατο, φυσικά.
δεν το πήρα τόσο σοβαρά σου σαν σημάδι. Μέχρι που πηγαίνω με την τέταρτη φορά, οικογενειακός, εγώ, μητέρα μου και αδερφή μου, ήδη επηρεασμένη που 2-3 φορές το είχαμε πριν ανοιχτό και είμαστε προσεκτικοί πλέον. Είναι να φύγουμε, κλείνουμε και τους 2 σύρτες καλά, μπαίνουμε για 2 λεπτά μέσα στο σπίτι, να αλλάξουμε ένα ρούχο, σούμε, να πιούμε νερό, να φύγουμε και βγαίνοντας έξω είναι αυτή τη φορά και οι 2 σύρτες ανοιχτοί. Ψυχή εννοείται εκεί πέρα, κλειστό όλος ο χώρος, είναι και οι 2 σύρτες ανοιχτοί μέχρι πέρα. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Όταν το ακούσα απ' έξω, όπως και σε φίλους μου το έχω διηγηθεί, εντάξει, υπάρχει μια καχυποψία, υπάρχει μια αμφιβολία, κάποιοι ειρωνεύονται, κάποιοι γελάνε. Όταν το βιώνεις ο ίδιος, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ περίεργο να συμβαίνει. Δεν γίνεται ένα σύρτης, 2 σύρτης μάλλον, να ανοίξουν έτσι. Έχουν υπάρξει κάποια άλλα σημάδια. Τώρα αυτό που βλέπετε και από μόνοι σας στο βίντεο, είναι, βλέπετε, ας πούμε, κουρτίνα να κουνιέται. Λοιπόν, αυτό συνέβη ένα βράδυ. Να πούμε, να διευκρινίσω, ότι κάθε μα κάθε πόρτα και παράθυρο ήταν κλειστά, τα παράθυρα είναι ασφαλείας με διπλά τζάμια, δεν υπήρχε από πουθενά κάποια πηγή αέρα. Το καλοριφέρ ήταν σβηστό, ώστε να, γιατί κοιτάζω και εγώ ίδιο στην κάθε λεπτομέρεια και το αναλύω, ώστε να πούμε ότι η θερμότητα μπορεί να δημιουργεί κάτι. Έβαζα τα χέρια μου, το πρόσωπό μου γύρω-γύρω στο παράθυρο να δω μήπως υπάρχει κάποια, ίσως, ας πούμε, αέρα μέσα, τίποτα απολύτως. Και να διευκρινίσω ότι άλλες νύχτες που φυσούσε πάρα πολύ δυνατά έξω, δεν συνέβαινε τίποτα. Είναι μια βαριά κουρτίνα που δεν κουνήθηκε ποτέ. Και τη συγκεκριμένη νύχτα κουνιότανε από τις 8 μέχρι τη 1 για ένα πεντάωρο συνέχεια. Την σταματούσα με τα χέρια μου και ξεκινούσε πάλι να κουνιέται. Η μία μόνο από τις 2. Πάλι σίγουρα κάποιοι θα έχετε αμφιβολίες, πάλι κάποιοι, εντάξει, δεν θα το πιστέψουν, λογικό είναι, μπορεί να πούνε ότι από πίσω πάνε ανοιχτή η πόρτα. Πραγματικά δεν έχω κανένα λόγο να παρουσιάσω ένα ψεύτικο ντοκουμέντο, ούτε να παίξω και να, στην ουσία, να γελιοποιήσω κάτι που έχει σχέση με τον ίδιο μου τον πατέρα, τον γονιό μου που έχω χάσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Πριν από πόσο καιρό έχασες τον πατέρα σου? Το Φεβρουάριο του 19. 1,5, παραπάνω από 1,5 χρόνο. Και αυτά τα φαινόμενα έχουν συμβεί τώρα το τελευταίο διάστημα? Αυτά, Βασίλη, ας πούμε, το πρώτο που ανέφερα συνέβη πέρυσι τον Ιούνιο, που ήταν η μέρα του πατέρα. Μετά αναμήνες συνέβαινα κάποια γεγονότα. Έχουν συμβεί και κάποια άλλα, ας πούμε, έτσι, μικροπεριστατικά. Αυτό είναι το μοναδικό σου που έχω και ντοκουμέντο, έτσι. Το βίντεο που βλέπουν και οι φίλοι μας εδώ πέρα. Δηλαδή, για σένα αυτό δεν είναι κάτι που εξηγείται με τη λογική. Το λέω αυτό με την έννοια ότι, όπως είπες, θα υπάρχουν τώρα και κάποιες αμφισβητείες. Για σένα αυτό και λογικό είναι, είναι και κάτι το οποίο, για το οποίο σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες ότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν εξηγείται με τη λογική. Είμαι γενικά άνθρωπος, Βασίλη, που το αναλύει το κάθε περιστατικό μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Δεν θέλω έτσι να ανήκω σε αυτό που λένε τους αλαφροίσκιωτους, το κάθε τι που συμβαίνει, όσομαι, έχουμε ένα παραφυσικό φαινόμενο με το παραμικρό. Όπως σου είπα, έβαζα τα χέρια μου, το πρόσωπο μου, πως από κάπου παίρνει αέρα, το καλοριφέρ και τόσο, μέχρι που σκέφτηκα ότι οι συχνότητες του ραδιοφώνου που ακούγονται αργότερα, έκλεισα και το ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τόσο μακριά δηλαδή το πάω. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Σταματούσα με τα χέρια μου. Δηλαδή, τώρα κακώς που δεν το τράβηξα αυτό σε βίντεο, σταματούσα με τα χέρια μου την κουρτίνα και ξεκινούσε πάλι να κουνιέται μόνη της. Μιλάμε για βαριά κουρτίνα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Οπότε θεωρείς ότι αυτά ενδεχομένως είναι ένα σημάδι από τον ίδιο στον πατέρα, Μπιλ? Προσωπικά, ναι, όσο και αν
μπορεί για κάποιους να ακούγεται γραφικό ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν υπάρξει και κάποια άλλα μικροσημάδια. Υπήρξε και ένα κοντινό πρόσωπο που είναι πολύ χαρακτηριστικό με κάτι που έπαιξε το ραδιόφωνο. Θέλεις να μας πεις γι' αυτό ή όχι? Αυτό με τους αγαπώ. Α, ναι. Ένα σημάδι ακόμα. Αυτό είναι εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι. Ακούστε το. Ναι. Σωστά, το είχα ξεχάσει αυτό. Το είχα ξεχάσει. Ναι, το είχα αναφέρει στο Βασίλη πριν κάποιες μέρες. Ναι, γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα, διάφορα περιστατικά. Αυτό είναι δυνατό. Εδώ πρόκειται για την αδερφή μου. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δεμένη συναισθηματικά με τον πατέρα μου. Ήταν η ίδια στο σπίτι, μέσα. Να διευκρινίσω κιόλας, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν συμβεί στο σπίτι, στο χωριό, όπου ήταν ένα μέρος που αγαπούσε πάρα πολύ ο πατέρας μου. Και το σπίτι και το χωριό γενικά, εκεί όπου μεγάλωσε ο ίδιος. Και εκεί έχει ταφεί κιόλας. Στο συγκεκριμένο λοιπόν περιστατικό, είναι η αδερφή μου στο σπίτι μέσα και παίζει σταθμό στο ραδιόφωνο ώρες, έχουμε κλασική μουσική. Ένας πολύ καθαρός σταθμός, καμπάνα δηλαδή παίζει. Είναι στατική σε ένα σημείο, επί πάρα πολλή ώρα, που σημαίνει ότι δεν επηρεάζει να κινείται γύρω και να δημιουργεί κάποια παράσιτα. Παίζει λοιπόν επί πολλή ώρα η μουσική και κάποια στιγμή, επειδή συνηθίζει να μιλάει στον πατέρα μου, η αδερφή μου έτσι και φωναχτά, λέει, κοιτάζει τη φωτογραφία του στο κάδρο και λέει λέει τη φράση «Μπαμπά», λέει, «Σ' αγαπάω», λέει αυτή τη φράση. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή γίνονται κάποια παράσιτα στο ραδιόφωνο και ακούγεται ένα στίχος, μόνο μια φράση που λέει «Και εγώ σ' αγαπάω». Πάλι παράσιτα και επανέρχεται πάλι στο προηγούμενο πρόγραμμα της κλασικής μουσικής που ακούγαμε. Εντάξει, πάλι κάποιοι μπορεί να πούνε εδώ πέρα σύμπτωση, οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν σαν μια φωνή άσχετη με τα τραγούδια που έπαιζαν ή το τραγούδι που έπαιξε περιείχε τη φράση αυτή, καταλαβαίνεις τώρα τι ρωτάω ακριβώς. Δηλαδή, είναι, λες και πραγματικά, ενώ έπαιζε το πρόγραμμα του σταθμού, ακούστηκε μια άσχετη, ξεκάρφωτη, να το πω, φωνή που έλεγε «Σ' αγαπώ» ή το τραγούδι που ακούστηκε περιείχε τη φράση αυτή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άλλαξε, κάνοντας παράσταση ο σταθμός, και ακούστηκε, επειδή δεν ήμουν και εγώ μπροστά, προφανώς κάποιο τραγούδι, συγκεκριμένα αυτός ο στίχος, εκείνη τη στιγμή. Ενώ ότι τώρα θα μας λέγαν τρελούς αν έλεγα, ας πούμε, ότι η φωνή, ξέρω, του πατέρα μας, ας πούμε, εντάξει. Είναι... Εγώ πιστεύω ότι αν, που πιστεύω ότι υπάρχει κάτι σαν ενέργεια, μπορεί και δημιουργεί κάποιες παρεμβολές να χρησιμοποιεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, ευκαιρίες και τρόπους για να σου δείξει το σημάδι, το μήνυμα να σου περάσει που θέλει εκείνη τη στιγμή. Και εκμεταλλεύτηκε αυτό. Ωραία, οπότε σε αυτό το σημείο, Bill, τελειώνουμε με την αφήγησή σου, με το συγκλονιστικό αυτό βίωμα, όλες αυτές τις εμπειρίες που είχες, τις συγκλονιστικές πραγματικά, και να δείξουμε σε αυτό το σημείο, ως συνέχεια των όσων λέμε, το βίντεο, φίλες και φίλοι, το ντοκουμέντο που έχουμε, το βίντεο που εξασφάλιζε ο φίλος μου ο Bill, με την κουρτίνα, αυτό μας περιέγραψες, να το δούμε αυτές αμέσως. Βεβαίως.